Η Συμμαχία Ανατροπής αποτελείται από 7 ανακηρυγμένα κόμματα που ενώθηκαν σε ισότιμη βάση. Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, ΕΠΑΜ. Κίνημα Δικαιοσύνης. Μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών Κελδά. Ασπίδα Πολιτών Άμεση Δημοκρατία. Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, Δίκη. Εμπρός. Εμείς την ενότητα την κάναμε πράξη. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής. Ψήφιζε σαν ολόκληρη Ελλάδα να κρέμεται από την ψήφο σου. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής για την Ελλάδα που μας αξίζει. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το χαιρετισμό του πτέρραρχου, του Παύλου του Χρήστου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ειδικό θέμα, που είναι όμως το μέγιστο για την Ελλάδα και την πατρίδα μας, για τα εθνικά θέματα, που τα κόμματα του Κοινοβουλίου πάμε μια εβδομάδα στις εκλογές και δεν μιλήσανε καθόλου, ούτε στο debate. Δεν μιλήσανε αν θα γίνει επέκταση, όπως μπορεί να γίνει, της χωρικής μας θάλασσας στα 12 ναυτικά μιλιά. Είναι ένα δικαίωμα που πρέπει κάποια στιγμή να το ασκήσουμε, αλλά βεβαίως δεν μιλάνε, διότι έχουν αποφασίσει να πάνε σε ένα διάλογο με την Τουρκία, να φέρουν δηλαδή και τις πρέσπες του Αιγαίου, όπως ξεπουλήθηκε η Μακεδονία, κατά τον ίδιο τρόπο, με μια συμφωνία διμερή, διεθνή, νατοϊκή, αμερικανική, ισραηλινή, να εχωρήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Δεν μας μιλάνε για την επέκταση του εθνικού εναρίου χώρου, γιατί και θάλασσα και αέρας είναι πλέον εθνική κυριαρχία, και δεν λένε τίποτα για αυτά τα δύο μεγάλα ζητήματα. Το βασικότερο όμως είναι ότι δεν λένε απολύτως τίποτα για το αν η Τουρκία αποτελεί τελικά απειλή για την Ελλάδα. Θα έπρεπε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να αποφασίσουν στη Βουλή ότι πράγματι, εφόσον το λένε, η Τουρκία αποτελεί απειλή. Διότι αν η Τουρκία αποτελεί απειλή, δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε στο ίδιο σύμφωνο στο ΝΑΤΟ, να έχουμε κοινούς συμμάχους, να έχουμε νατοϊκές και αμερικανικές βάσεις. Όμως, το αφήνουν έτσι σε μια στρατηγική κατευνασμού που δεν έχει οδηγήσει πουθενά, σε μια δίθεν στρατηγική αποτροπής, αλλά αποτροπή δεν υπάρχει, στρατηγική αποτροπής δεν υπάρχει. Η αποτροπή είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής, αμυντικής και επιθετικής, προκειμένου να έχεις ένα μείγμα στρατηγικής και εθνικής στρατηγικής και πολιτικής που να σου φέρει τα αποτελέσματα για τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Και βεβαίως δεν μας έχουν πει τίποτα για το Κυπριακό, που από το ένα ανεξάρτητο κράτος πήγαμε σε διζωνική, δικοινοτική, με ευθύνες βεβαίως και των κυπριακών κυβερνήσεων. Κανένα κόμμα δεν είπε, καμιά κυβέρνηση που πέρασε, δεν ζόρισε τον ΟΗΕ να εφαρμόσει τις αποφάσεις που ο ίδιος ο ΟΗΕ πήρε. Δηλαδή απομάκρυνση των στρατευμάτων των τουρκικών, απομάκρυνση των επιπρόσθετων επίκων, να αποδοθούν τα τμήματα που πρέπει να αποδοθούν και οι περιουσίες στους Έλληνες της Κύπρου. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν ούτε καν τα άγγιξαν, ούτε καν τα συζητάνε και εντάξει, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ είναι συστημικά, φουλ συστημικά, αλλά και τα πιο μικρά κόμματα δεν είπαν τίποτα. Και βέβαια δεν είπαν τίποτα για την επικινδυνότητα της συμμετοχής μας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Πιστεύουν λοιπόν αυτοί ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, που δεν είμαστε. Ακολουθούμε τις αμερικανικές εντολές, διότι για εντολές πρόκειται. Η Ευρώπη είναι η ουρά της Αμερικής. Κάνουμε μπάρκο στα προϊόντα, ψηφίζουμε τα ψηφίσματα εναντίον της Ρωσίας. Αυξάνουν τα πάντα, την πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης και ο λαός της Ελλάδας. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι μας βάζουν σε ένα μέγα κίνδυνο. Διότι στην προσπάθεια να αποφύγουμε μια απειλή που λέγεται Τουρκία, δημιουργούμε πιθανώς μια μεγαλύτερη απειλή. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα δεν συμμετείχε μόνο και δεν συμμετέχει στέλνοντας κάποια όπλα, που είναι και αυτό απαράδεκτο, οπλικά συστήματα, διότι στέλνοντας όπλα είναι σαν να λες πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Συμμετέχουν, και το λέμε σήμερα εδώ και δεν έχει απαντήσει κανένας μέχρι σήμερα, στο σύστημα αεράμυνας της Ουκρανίας, με τα ελληνικά επτάμερα ραντάρ που έχουν πληρωθεί με χρήματα του ελληνικού λαού, το οποίο συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό,
και βεβαίως μέσω των ελληνικών λιμανιών, των ατολικών και αμερικανικών βάσεων, διακινούνται μεγάλος αριθμός όπλων, στρατευμάτων, βλέπε Αλεξανδρούπολη, βλέπε Σούδα κλπ. Και θέτουμε και ένα ερώτημα στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα που θα έπρεπε να έχουν απαντήσει, γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να το ξέρει αυτό πριν φτάσουμε στις εκλογές, εάν στο χώρο κυριαρχίας της Ελλάδας υπάρχουν σήμερα τακτικά πυρηνικά όπλα. Θα πρέπει να μας απαντήσουν. Γιατί υπάρχουν και διακινούνται και είναι έτοιμα για μια μεγάλη εισβολή στην περιοχή της Κρυμαίας. Αυτό λοιπόν ο ελληνικός λαός πρέπει να το ξέρει, που δεν το ξέρει, δεν λέχτηκε ποτέ, δεν πήρε κανένα θέση. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι μόνο για τα εθνικά μας θέματα στην άμυνα, εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική μπορούν να κάνουν μια εθνική στρατηγική ελληνική για τον ελληνισμό. Αυτή η στρατηγική πρέπει να είναι σύμφωνη με τη γενικότερη πολιτική της χώρας, με τη γενικότερη πολιτική εκδημοκρατισμού, με την οικονομική πολιτική, με την πολιτική συμμαχιών. Γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε όλοι μαζί με τη Συμμαχία Ανατροπής και ψηφίζοντας Συμμαχία Ανατροπής μπορούμε να φέρουμε όλοι μαζί την ανατροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Που λέμε το εξής. Μας επηρεάζει η συμμετοχή μας στον πόλεμο της Ουκρανίας και πώς. Ποιος μας συμφέρει να κερδίσει. Οι εκλογές στην Τουρκία, ποιος είναι πιο επικίνδυνος, ο Ερντογάν ή ο Κιλιντζάρογλου? Και το τελευταίο, πόσο κινδυνεύουμε να γίνουμε Σερβία με αποχώρηση από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Τα λέω μαζί. Ναι. Ο κοινός παρονομαστής της απάντησης και για τα τρία θέματα είναι ότι εμείς πρέπει να έχουμε χαράξει μια εθνική στρατηγική. Όμως, ανεξάρτητα ποιο κόμμα μέχρι σήμερα έχει κυβερνήσει, η ελληνική εθνική στρατηγική, αν χαράσετε που δεν χαράσετε, την κάνει μια αστική τάξη, η μεγαλοαστική τάξη στην Ελλάδα. Αυτή δηλαδή που χρωστάει. Και αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να χαράξει μια τέτοια στρατηγική, κανένας δεν θα επέτρεπε να την εφαρμόσει. Διότι είναι υπάλληλοι του καπιταλισμού, του υπεραλισμού. Ως προς την Ουκρανία. Γνωρίζουμε όλοι ότι μετά την πτώση, ας το πούμε έτσι, του στίχου του Βερολίνου, υπήρχε η άτυπη αλλά ουσιαστική συμφωνία ότι το ΝΑΤΟ, η Δύση δεν θα πάει ούτε μια ίτζα ανατολικότερα. Από τότε το ΝΑΤΟ έκανε μια μεγάλη εξωτερική προσαρμογή. Ήμουν πολλά χρόνια εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Αιγαίο, όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Όχι μόνο έκανε εξωτερική προσαρμογή, αλλά σχεδόν όλες τις χώρες τις ενένταξε είτε κανονικά στο ΝΑΤΟ, στο σύμφωνο, είτε τις έβαλε σε ένα μικρότερο σύμφωνο για την, ύπαρξη ειρήνης, επιβολή της ειρήνης, διατήρηση της ειρήνης. Άρα το ΝΑΤΟ προσπάθησε ως οργανισμός αμυντικός μοχλός της αμερικανικής πολιτικής και του υπεραλισμού να στενέψει όσο μπορεί τα όρια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό είναι η πραγματικότητα και μάλιστα έφτασε στο σημείο με την Οσετία που έγινε μια αρχή αλλά μετέπειτα με την Ουκρανία να κάνει ένα πόλεμο ο δυτικός κόσμος, ο αμερικανικός κόσμος, θα το πούμε καλύτερα, δια αντιπροσώπων εναντίον της Ρωσίας, προκειμένου να μην μπορέσει, γιατί υπήρχε συγχρόνως και η Συρία, ξέρετε, έχασε εκεί πέρα ο δυτικός παράγοντας από τη Συρία, δεν μπορούσε να κερδίσει αυτά που ήθελε να κερδίσει, προκειμένου να ζοριστεί η Ρωσική Ομοσπονδία, να σταματήσει να είναι μια ισχυρή δύναμη. Εμείς λέμε ότι κανένας πόλεμος καταρχάς δεν είναι καλός, έτσι. Είμαστε υπέρ της ειρήνης. Όμως ξέρετε, ο πόλεμος και οι συγκρούσεις δεν είναι φυλές πλαγνές. Ο πόλεμος έχει θύματα. Και σε ένα άρθρο που έδωσα πριν 4 μέρες και το οποίο παίζει στη Μόσχα και στη Ρωσία και στην περιοχή αυτή, στην Ευρασία πάρα πολύ, ήταν ότι με βάση τις αμερικανικές οδηγίες και τις συνατοικές, οι Ουκρανοί ακολούθησαν μια στρατηγική να βάλουν τον πόλεμο μέσα στα σπίτια τους. Ξέρετε, ο πόλεμος, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης και τα 4 παραρτήματα τα οποία έχουν προσυπογραφεί από όλους, γίνεται σε ένα ανοιχτό πεδίο μάχης όπου δεν υπάρχουν άμαχοι. Για να μην υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Βάζαμε στους άμαχους ως ασπίδα.
Δίπλα σε νοσοκομεία υπάρχουν στρατηγεία ουκρανικά, υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών, υπάρχουν ατοικές αποθήκες. Άρα και αυτοί λοιπόν που λένε ότι πρέπει να παραπέψουν τον Πούτιν για εγκληματία πολέμου, εγώ τους λέω ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να τους παραπέψει αυτούς για εγκληματίες πολέμου. Και δεν πρόκειται εύκολα ή και καθόλου να γίνει γεωστρατηγική αλλαγή στην περιοχή της Ευρασίας. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι τα 3/5 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, τα 2/5 της Γεωγραφικής Ένωσης και τα 2/5 του παγκόσμιου πλούτου. Είδα τι έγινε και με την Κίνα, τη μεγάλη άσκηση που έκανε στην Ταϊβάν, και από εκεί και πέρα σταματήσαν, διότι η Κίνα δεν θα μπει σε ένα πόλεμο διά την προσώπων. Ως προς την Τουρκία. Οι διεκδικήσεις, όχι του τουρκικού λαού, του αστικού καπιταλιστικού κράτους της Τουρκίας, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Θέλουν να αυξήσουν την εθνική τους κυριαρχία. Αυτό είναι ένα παραμύθι προς τον τουρκικό λαό, ο οποίος δεν έχει να φάει. Μην ξεχνάμε ότι πριν ένα μήνα, μην κοιτάτε τώρα που είναι εκλογές, βγαίνανε τα ρεπορτάζ, δεν μπορούσαν να αγοράσουν ψωμί και κρεμμύδια. Έτσι λοιπόν τους δίνεται ένας μύθος της μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος θα επεκταθεί ανατολικά, θα επεκταθεί στη Λιβύη, θα επεκταθεί στην Ευρασία, θα επεκταθεί προς τη Σαουδική Αραβία, στη Μέση Ανατολή, προκειμένου αυτή η αστική τάξη να κερδίζει και να συνεχίζει να κερδίσει. Και ο Ερντογκάν και ο δεύτερος υποψήφιος, γιατί και εκεί έγινε ένας συσφυγμός, ουσιαστικά εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Πρόκειται περισσότερο μια προσωπική ψυχολογική μάχη μεταξύ του Ερντογκάν και του αντιπάλου του, παρά για ένα θέμα ουσίας. Και αυτοί θα ακολουθήσουν την ίδια στρατηγική και βεβαίως θα ακολουθήσουν, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις του Ερντογκάν, επιμέρους είναι, μην ακούμε για τα S-400 κτλ. Αυτά είναι επιμέρους ζητήματα, τα οποία δίνουν ουσιαστικά στη χάραξη εθνικής πολιτικής για την Τουρκία. Θα ακολουθήσουν την ίδια στρατηγική, θα συνεχίσουν να διεκδικούν, να διεκδικούν, και βεβαίως είτε ο Ερντογκάν είτε ο επόμενος έχουν τη διαβεβαίωση της Αμερικής και του ελληνικού πολιτικού συστήματος ότι θα πάνε σε ένα διάλογο εφόλης της ύλης. Άρα εμάς δεν μας απασχολεί αυτό, ας αφήσουμε τον τουρκικό λαό ελεύθερα, όσο μπορεί ελεύθερα να αποφασίσει. Εμάς το ζητούμενο είναι να έχουμε μια στρατηγική, όχι μόνο για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό γενικότερα, προκειμένου να μην υποστούμε εθνικές ήττες. Υπήρχε και ένα ερώτημα για τη Σερβία, ότι αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Θα καταδύσουμε Σερβία. Θα καταδύσουμε Σερβία. Καταρχάς, η Σερβία δεν έχει τίποτα το κακό. Εγώ την επισκέφτομαι πάρα πολλές φορές. Είμαι και γενικός γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου και έχουν και ένα μεγάλο σερβικό-ρωσικό συνδέσμο και τους βρίσκω και παντού στα φόρουμ που πάμε. Είναι μια χώρα που είναι αρκετά ελεύθερη. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την αποδέσμευση από μεγάλα συμφέροντα της Σερβίας με την Ελλάδα, είμαστε σε τελείως διαφορετική μοίρα. Έχει από πίσω πλέον την Ρωσία, που αυτό είναι το μεγάλο θέμα της Δύσης. Γιατί, ξέρετε, το ανατολικό ζήτημα διαχρονικά ήταν να επιηθεί με τον αγγλικό, προτεσταντικό, καθολικό τρόπο, που ήταν, αυτό είναι το ανατολικό ζήτημα, να μην κατεβεί η ρωσική δύναμη μέσα από τα Βαλκάνια, να μην έχει κάθοδο στο Αιγαίο. Γιατί η κάθοδο στο Αιγαίο είναι πολύ σημαντικό, και αυτή είναι η δικιά μας γεωστρατηγική θέση. Ας λένε κάποιοι για τη γεωστρατηγική αξία της Τουρκίας. Έχει. Και για τα στενά. Τι να τα κάνεις τα στενά. Άμα τους κλείσεις. Άμα κλείσεις τα 12 ναυτικά μίλια στη θάλασσα. Γι' αυτό το πουλημένο αυτό ο σύστημα στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να κάνει 12 ναυτικά μίλια. Γιατί για να περάσεις μέσα από τα 12 ναυτικά μίλια στη θάλασσα πρέπει να κάνεις αυλαβή διέλευση. Και μόνο αν θέλει η Ελλάδα. Για να περάσεις στον εθνικό αέριο χώρο, πρέπει πέρα από το σχέδιο πτήσεως ένα στρατιωτικό αεροσκάφος να πάρει διπλωματική άδεια από την Ελλάδα. Είναι μέρος του προβλήματος αυτό. Τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε. Εννοώ για τα αμυντικά ζητήματα, γιατί έβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ευρωπαϊκός Βραχίωνας, ουσιαστικά Ευρωστρατός κτλ. Δεν υπάρχει, που καλά κάνει και δεν υπάρχει. Τίποτα δεν θα έκανε. Θα ήταν σαν τα μνημόνια. Για να κάνεις αναχέτηση στο Αιγαίο πρέπει να πάρεις άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλουνε. Δεν θα μπορούσαμε ούτε να κάνω μια
απλή αναχέτηση ενός τουρκικού αεροσκάφους. Και αυτό πάνε και μέσω άλλων επιμέρους οργανισμών, όπως είναι το Eurocontrol, να μην καταθέτουν σχέδια πτήσεως πάνω από τα 20.000 πόδια. Λέω κάποια ζητήματα, αλλά είναι σημαντικά. Να μην την καταθέτουν στην Ελλάδα, στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, αλλά τους δίνει άδεια του Eurocontrol. Λοιπόν, τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε ως προς το να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, να δείτε. Το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός ψυχροπολεμικός και υπήρξε, ας πούμε, ως αντίβαρο του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν κερδίζουμε τίποτα από τη συμμετοχή μας. Βέβαια, χώρες μεγάλες, όπως είναι η Γερμανία, δεν ήταν η Γερμανία στο ΝΑΤΟ, ήταν στη ΔΕΕ, επειδή κέρδιζε μέσα από την πολιτική στο ΝΑΤΟ, στο να συμμετέχει το ΝΑΤΟ, μπήκε και στο ΝΑΤΟ. Η Γαλλία ήταν στο πολιτικό σκέλος, μπήκε στο στρατιωτικό, γιατί κερδίζει. Δεν κερδίζει μόνο η Γαλλία ως εθνική ισχύ, κερδίζουν οι βιομηχανίες της Γαλλίας. Βέβαια. Κερδίζουν οι πολεμικοί βιομηχανίες. Αλλά τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Αεροπλάνα Ελλάδα, μελάρα η Ελλάδα και πάει λέγοντας. Έτσι. Εμείς λοιπόν πρέπει να δούμε το εξής. Τι κερδίζουμε με τον Πόντιο Πιλάτο στα εθνικά θέματα στο ΝΑΤΟ. Είμαι εθνικός αντιπρόεδρος πολλά χρόνια. Τίποτα δεν λαμβάνει το ΝΑΤΟ. Όπου υπήρχε κάτι, ένα έγγραφο που ήταν λίγο υπέρ της Ελλάδος, ας πούμε το σχέδιο απτύσσεως ή οτιδήποτε άλλο, έλεγε ναι ρε παιδιά, αυτό είναι ισχύον, είναι valid το κείμενο, αλλά δεν είναι current, δεν είναι τρέχον τώρα. Όταν ένα άλλο κείμενο ήταν current, δεν ήταν valid. Και πάμε λέγοντας, τίποτα δεν κερδίζουμε από το ΝΑΤΟ. Βέβαια, για να πάρεις μια απόφαση να πεις βγαίνω από το ΝΑΤΟ, θα διαταράξουμε μια ήδη υπάρχουσα στρατηγική, γεωπολιτική ισορροπία. Πρέπει να το πιστεύεις αυτό, να ξέρεις πού θα πας μετά. Η οποία βεβαίως κάποιοι θέλουν να τη διαταράξουν για να το συνδέσουμε με την Ουκρανία. Δεν θέλουν. Αιγαίο, Μέση Ανατολή, Μεσόγειος, θέλουν να μπουν τώρα και στη Μαύρη Θάλασσα, θέλουν να μπουν στην Κρυμαία, μήπως θέλουν και στην Αζωφική. Να γίνει εκεί πέρα η συμφωνία των αμνών και να υπάρχει μόνο η Αμερική. Τίποτα δεν χάνουμε βγαίνοντας από το ΝΑΤΟ. Και αυτά που λένε ότι εκτιθέμεθα σε κινδύνους. Σήμερα έχουμε κινδύνους, διότι σας είπα ότι φτάσαμε στο σημείο, σε χώρο της ελληνικής επικράτειας, να έχουμε μέχρι τακτικά πυρηνικά. Δηλαδή, στην προσπάθειά μας, έστω ας πούμε ότι είναι σωστή, ας το πούμε σε εισαγωγικά, να μειώσουμε την τουρκική απειλή, θα έχουμε χειρότερους, δυσκολότερους, μεγαλύτερους αντιπάλους. Δεν μπορεί να κλείνεις την πόρτα σου στη Ρωσία. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι διεθνείς σχέσεις, αυτή είναι η γεωστρατηγική. Τίποτα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι που ρωτήσατε, δεν χάνουμε βγαίνοντας από το ΤΔΕ, το βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το ΝΑΤΟ. Και πρέπει να ξέρουμε και το εξής, επειδή κάποιοι λένε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ αλλά να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βραχίωνα δηλαδή, τον αμυντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει ένα Memorandum of Understanding, μια συμφωνία κατανόησης με το ΝΑΤΟ, ότι αν χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνδρομή του ΝΑΤΟ, την έχει απευθείας, έχει τις εγκαταστάσεις, έχει το στρατό, και το ΝΑΤΟ αντίστοιχα, γιατί μερικοί έχουν ψευδέσεις ότι μπορεί να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, αλλά μην συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ. Εάν το ΝΑΤΟ έχει ανάγκη συνδρομή από μια ευρωπαϊκή χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ, θα την έχει. Άρα μας έχουν ισοδέσει κανονικά. Είτε είμαστε εντός στο ΝΑΤΟ, είτε είμαστε εκτός. Δηλαδή, το δίλημα ΝΑΤΟ μη ΝΑΤΟ είναι ένα ψεύτικο δίλημα. Συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φεύγοντας ακόμα και από την Ευρωζώνη, εάν δεν πεις ότι εγώ, κύριε, καταγγέλλω το Memorandum of Understanding αυτό που είμαστε μαζί με το ΝΑΤΟ, θα συνεχίσει να είσαι. Και δεν το λέει κανένας. Η μόνη λύση λοιπόν είναι εμείς να πιστέψουμε σε μια ανεξάρτητη ελληνική εθνική στρατηγική. Η Συμμαχία Ανατροπής αποτελείται από 7 ανακηρυγμένα κόμματα που ενώθηκαν σε ισότιμη βάση. Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, ΕΠΑΜ. Κίνημα Δικαιοσύνης. Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα. Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών Κελδά. Ασπίδα Πολιτών Άμεση Δημοκρατία. Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, Δίκη. Εμπρός. Εμείς την ενότητα την κάναμε πράξη. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής. Ψήφισε σαν ολόκληρη Ελλάδα να κρέμεται από την ψήφο σου. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ανατροπής. Για την Ελλάδα που μας αξίζει.